Μένα ανακοινώσει, κύριε Συνάδελφε, το αποτέλεσμα των διεξαχθήσεων ομαστική ψηφοφορία. Σε ψήφισαν συνολικά 293 βουλευτές. Για το άρθρο 7, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, ναι, ψήφισαν 152 βουλευτές. Όχι, ψήφισαν 141 βουλευτές. Παρόν, ψήφισαν. Δεν ψήφισε κανένα βουλευτή. Συνεπώς, το άρθρο 7 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία. Για το άρθρο 8, ναι, ψήφισαν 152 βουλευτές. Όχι, ψήφισαν 141 βουλευτές. Συνεπώς, το άρθρο 8 έγινε δεκτό, κατά πλειοψηφία. Για το άρθρο 9 ψήφισαν 152 βουλευτές, ψήφισαν ναι 152 βουλευτές, όχι ψήφισαν 141 βουλευτές, συνεπώς το άρθρο 9 έγινε δεχτό κατά πλειοψηφία. Εισερχόμαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτερου άρθρου του νομοσχεδίου του Υπουργείου και ρωτά το Σώμα αν γίνεται δεχτό. Κατά πλειοψηφία, επειδή το ακροτελεύτερο άρθρο έγινε δεχτό, συνεπώς το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα και Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείριση Ιδιωτικού Χρέου, Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίηση Ιδιωτική Πλειοψηφία του Δημοσίου και άλλε κατεπίκουσε διατάξει έγινε δεχτό επί τη αρχή και επί των άρθρων κατά πλειοψηφία. Δέχεται το σημείο αυτό να ψηφίζουμε και στο σύνολό του και μετά την νομοτεχνική βελτίωση του Υπουργού. Λοιπόν, συνεπώς το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξη ανταγωνιστικότητα έγινε δεκτό από τι αρχέ των άρθρων στο σύνολό του κατά πλειοψηφία και με την νομοτεχνική βελτίωση του Υπουργού. Παρακαλώ το Σώμα να αξιοποιήσει το Προεδρείο για την υπευθύνη του επικύρωση των πρακτικών τη σημερινή συνεδρίαση όσον αφορά την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νομοσχεδίου. Η αξιοχρότηση παρεσχέθη. Με τη συνένεση του Σώματο λύεται συνεδρίαση για την 3η 7 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 6 μετά μεσημβρία με αντικείμενο εργασιών του Σώματο. Κοινοβουλευτικό έλεγχο και νομοθετική εργασία σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη που θα σα διανεμηθεί. Λύεται συνεδρίαση. Κύριοι συνάδελφοι, εύχομαι χρόνια πολλά σε όλου. Καλέ γιορτέ με τι οικογένειέ σα. Το 2014 να είναι για όλου μα και για την πατρίδα μα γενικότερα καλύτερο από το 2013. Θέλω να ευχαριστήσω, αφού ευχηθώ και στους συνεργάτες μας υπαλλήλους να με ακούσουν υπάλληλοι. Θέλω να ευχηθώ και σε αυτούς και στις οικογένειές τους χρόνια πολλά. Καλή χρονιά για το 2014, βεβαίως και στη συνογραφική υπηρεσία. Και να σας ευχαριστήσω, κύριοι συνεργάτες, διότι είναι αλήθεια ότι αυτές τις ημέρες, παρά την έλλειψη προσωπικού, εργαστήκατε με αυτοθυσία, θα έλεγα, και τα καταφέρατε μια χαρά. Και του χρόνου να είμαστε καλά. Γεια σας. Yeah.